Και τώρα το λόγο έχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, ο οποίος νομίζω θα μας πει και εξόχως ενδιαφέροντα πράγματα για τα όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά και πώς βλέπει μια μικρή χώρα με πολιτικό πρόβλημα την Ευρώπη. Αγαπητή μου Μαριέτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να παραστώ και να μιλήσω σε αυτήν την εκλεκτή συγκέντρωση και για το γεγονός ότι μου δίνει την ευκαιρία να ανήκω στο ίδιο πάνελ, πρώτα με τον φίλο μου τον Φρανκ Έγκελ, ο οποίος, όπως είπες, συμπαρεστάθηκε και έρχεται συχνά στην Ελλάδα, έρχεται και συχνά στην Κύπρο, πρέπει να προσθέσω. Όμως, πολύ ενδιαφέροντα ήταν και τα όσα έχουν λεχθεί, τόσο από εσένα και όσο από τον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος. Εγώ δεν θα σας μιλήσω, παρόλο ότι η Μαριέτα προειδέασε τα της Κύπρου, θέλω να μιλήσουμε παραπάνω για τα της Ευρώπης, διότι πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίστηκε από το όραμα και τις δράσεις ανθρώπων όπως ο Μονέ, ο Σουμάν, ο Αντενάουερ, ο Ντικάσπερι, οι οποίοι προώθησαν κάτι τελείως νέο και πρωτοποριακό τότε. Είχαν ως στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλη την Ευρώπη, με γνώμονα την επίτευξη της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ευημερίας των πολιτών της. Η ιδρυτική διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του Άνθρακα και του Χάλιβα, του προπομπού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ότι από κοινού διαχείρισή τους, του Άνθρακα και του Χάλιβα, θα καθιστούσε έναν πόλεμο μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, όχι μόνον αδιανόητο, αλλά και υλικά αδύνατο. Βασικός στόχος ήταν η προώθηση της ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας διαμέσου της ανάπτυξης μιας οικονομικής συνεργασίας. Αν και ακούγεται οξύμορο, το ακραίο και τραγικό φαινόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όθησε στην υλοποίηση αυτού του οράματος και την επιτυχή εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Τώρα, πέραν του ότι ο πόλεμος είναι πλέον αδιανόητος και αδύνατος και πέραν της εδραίωσης της σταθερότητας στην Ευρώπη, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε πόσα πολλά πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά εγκαθίδρυσε τις 4 βασικές ελευθερίες, τους θεσμούς και τις συνθήκες που καθορίζουν την λειτουργία όχι μόνο της ίδιας της Ένωσης, αλλά και σε ένα μεγάλο βαθμό και τις σχέσεις των ιδίων των κρατών μελών. Αναπτύχθηκε και εξελίσσεται ως η κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα επί των οποίων τα κράτη-μέλη τώρα μιλούν με την μια φωνή. Την δεκαετία του 90 και στις αρχές της νέας χιλιετίας, ο Ζακ Ντελόρ, ο Ζισκάρ Ντεστέν προσπάθησαν να σπρώξουν περαιτέρω την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Υπήρξαν επιτυχίες, αλλά και σε κάποιο στάδιο επήλθε η στασιμότητα και τα τελευταία χρόνια η οπισθοδρόμηση. Στο παρόν στάδιο οι προοπτικές περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι πλέον ούτε καν θέμα ενεργού συζήτησης, αφού υπερκαλύπτονται από τόσες άλλες αρνητικές συζητήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διχασμένη όσο ποτέ άλλοτε και φαίνεται να έχει χάσει τον δρόμο της, αλλά κυρίως εκείνον που έχει υποστεί πλήγμα είναι η σχέση της Ένωσης και των θεσμών της από τη μια και των πολιτών της από την άλλη. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος σήμερα. Ούτε αυτοί του Νότου, ούτε οι άλλοι του Βορρά. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις και εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι το δημοκρατικό έλλειμμα, η απουσία ενός μεγάλου ηγέτη, οι αδιέξοδες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δεν έχουν εμφανή επίδραση στη ζωή των πολιτών, το θράψμα της αμεσότητας,
Είναι μήπως οι λαϊκίστικες πολιτικές που πολλές φορές εμείς οι πολιτικοί ακολουθούμε, να πιστώνουμε κάθε επιτυχία στον εαυτό μας και στο κόμμα μας και κάθε τι το αρνητικό ή αποτυχία να το φορτώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας συνδυασμός όλων των πιο πάνω. Αυτό που έχει προκαλέσει αυτήν την χωρίς προηγούμενο ένταση και διαίρεση των τελευταίων χρόνων είναι σίγουρα η οικονομική κρίση και η αποφάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του χειρισμού της οικονομίας, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε το κατάλληλο πλαίσιο για τον αποτελεσματικό χειρισμό της. Ίσως λόγω ενθουσιασμού να κινηθήκαμε με μεγαλύτερη από το επιτρεπτό ταχύτητα προς την εγκαθίδρυση της νομισματικής ένωσης, προτού ακόμα εδραιώσουμε την αποτελεσματική λειτουργία της οικονομικής ένωσης. Να θέσουμε δηλαδή στέρεα θεμέλια για την ασφαλή και χωρίς ρίσκα λειτουργία του κοινού νομίσματος. Αυτή η ταχύτητα και ο ενθουσιασμός λειτουργήσε τελικά ως μπούμεραγκ. Ελλείψη του κατάλληλου πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιδράσει επαρκώς μέσω της κοινοτικής μεθόδου προς αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της επίλυσης των σοβαρότατων προβλημάτων των κρατών μελών της. Θα το πω και λίγο πιο πάνω, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε ολόκληρος καυγάς να μην ξεπεράσει το 1% του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος ο κοινοτικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός είναι 23% και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολιτείες, δήμους και άλλες ενότητες που έχουν από καιρού, θα εκείρησαν από καιρού πτώχευση, αν δεν ερχόταν ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός να τις καλύψει. Ως εκ τούτου, η διακυβερνητική μέθοδος προέκυψε ως de facto λύση, η de facto υποτιθέμενη θεραπεία. Ως αποτέλεσμα, τα κράτη-μέλη αντέδρασαν όχι ενωμένα, αλλά αποσπασματικά και πολλές φορές διχασμένα, με μόνο γνώμονα το εθνικό και όχι το κοινό συμφέρον, το κοινό συμφέρον της Ένωσης. Συνεπώς, οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της οικονομίας συνετέλεσαν και συνεχίζουν να συντελούν στον περαιτέρω διχασμό, στην περαιτέρω αντιπαλότητα μεταξύ των κρατών μελών του Βορρά ή του Νότου, των βιομηχανικών και των μη βιομηχανικών περιοχών, ακόμα και εντός των ιδίων των κρατών μελών. Δείτε το Βέλγιο, το πλούσιος Βορράς των Φλαμανδών έναντι του φτωχότερου των Βαλώνων ή της Βόρειας Ιταλίας με την Νότιον Ιταλία και ούτω καθεξής. Η οικονομία, ο καταλύτης που συντελούσε στην ενίσχυση της Ένωσης και των κρατών μελών, που προέκυψεν σαν το όχημα που ένωσεν τα κράτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει δυστυχώς εξελιχθεί ως η αχίλλειος πτέρνα της και ως ο βασικός παράγοντας διχασμού της. Αν είχε διασφαλιστεί πρώτα μια πραγματική ισχυρή οικονομική ένωση που να περιλάμβανε θεσμικές πρόνοιες για αποτελεσματικών συντονισμών των οικονομιών των κρατών μελών και των τραπεζών τους, την Τραπεζική Ένωση, τότε πολύ πιθανόν να μην αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα με τη σημερινή τους ένταση. Τα γεγονότα ασφαλώς των προσφάτων χρόνων τροφοδοτούν με επιχειρήματα των κάθε λογής φυγόκεντρων δυνάμεων. Ευρωσκεπτικιστικές ομάδες, κάποιες ανεπίσημες, αλλά και κάποια επίσημη, η Βρετανία, ακραίες ομάδες, ακροδεξιές, ακροαριστερές, ομάδες υπέρ της πλήρους κατάλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούνται και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Ομάδες που αντιτάσσονται την Ευρωπαϊκή Ένωση για απλό κομματικό παρά ιδεολογικό όφελος. Σε αυτόν το περιβάλλον είναι εύκολο να κερδίσουν ιδέες υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης και επέκτασης της διακυβερνητικής μεθόδου και να υπερισχύσουν τάσεις κατά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της κοινοτικής μεθόδου. Αυτός είναι και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε στο παρόν στάδιο. Η σταδιακή κατάλυση της κεντρικής ιδέας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Στην Κύπρο, αφού θέλετε να σας πω και λίγο για την Κύπρο, τέθηκε όρος από κράτη-μέλη και από εθνικά κοινοβούλια κρατών μελών ότι του μόνου που ο λόγος μετρά είναι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενός οργάνου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Κομισιόν μετρούσε, ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετρούσε, παρά μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μας περιποιεί αυτόν τιμή σαν Ευρωπαϊκή Ένωση? Ποια είναι η λύση? Αναγκαιότητα για περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σίγουρα. Η Μαριέτα με προειδοποίησε, δεν είναι ανάγκη, λέει, να είσαι και επικριτικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι να είσαι... Γιατί ξέρει ότι είμαι ένας ενθουσιώδης ευρωπαϊστής. Πάντοτε ήμουν και έτσι παραμένω. Όχι μόνο υπέρ της Οικονομικής Ένωσης, αλλά και μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης. Ίσως λόγω της ταχύτητας της καθημερινότητας μας, ίσως λόγω της συνήθειας, πολλοί εκ των πολιτών μας δεν συνειδητοποιούν το πόσο έχει βελτιωθεί η ζωή μας, η καθημερινότητα μας, η λειτουργία του κράτους μας λόγω αυτής της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα σε περιόδους κρίσης όπως η σημερινή, η διαδικασία της περαιτέρω ευρωπαϊκής και οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο μόνος δρόμος για την ενίσχυση των κρατών μελών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την κρίση και τα προβλήματα που προέκυψαν. Παρά το γεγονός ότι στο παρόν στάδιο τα επιχειρήματα για λιγότερη Ευρώπη είναι έβηχα και βρίσκουν πρόσφορον έδαφος, η λύση για αντιμετώπιση των εν λόγω φυγόκεντρων τάσεων δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής επιρροής και της διακυβερνητικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Αυτό θα οδηγήσει στην σταδιακή κατάλυση των αξιών της Ευρώπης. Το κύριο θέμα που μας ενώνει. Χρειαζόμαστε συλλογικότητα και ενότητα και όχι αποσπασματικές και εθνοκεντρικές επιλογές. Η λύση δεν είναι λιγότερη, αλλά περισσότερη Ευρώπη. Οι προσπάθειες μας λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούν στην θεραπεία της γενεσιουργού αιτίας αυτού του προβλήματος, της ενίσχυσης της οικονομικής μεσ' ένωσης. Αυτό πρέπει να γίνει μέσω της εξάπλωσης της χρήσης της κοινοτικής μεθόδου και της παράλληλης μείωσης του δημοκρατικού ελλείμματος, που στο παρόν στάδιο στερεί τους πολίτες μας από του να τηρούν αποτελεσματικόν έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως αποτέλεσμα απομακρύνονται από αυτήν. Πώς θα γίνει αυτό? Η απλή και σύντομη απάντηση είναι με τον επανασχεδιασμό της βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναθεώρηση των συνθήκων, ώστε να προωθείται με πιο ξεκάθαρον και θεσμοθετημένον τρόπο η ενότητα και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, πάντοτε με επικέντρωση στην οικονομία και την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση. Στο παρόν στάδιο είναι λογικό και αναπόφευκτο να γίνεται επέκταση της χρήσης της διακυβερνητικής διαδικασίας και να επικρατούν φυγόκεντρες τάσεις. Η Ένωση μας είναι κατ' επιλογή των ιδίων των κρατών μελών της αποδυναμωμένη όταν, όπως σας είπα προηγουμένως, ο προϋπολογισμός της συνίσταται μόνο από το 1% του συνολικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος όλων των κρατών μελών μαζί. Συγκρίνεται το, όπως είπα και προηγουμένως, με αυτόν των Ηνωμένων Πολιτειών και δέστε το πρόβλημά μας.
Ιδέες όπως αυτές που κατατέθηκαν από τον πρόεδρο Ολάντ, για παράδειγμα, για εγκαθίδρυση οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη μέσω του διορισμού μόνιμου Προέδρου, αυτόνομη Ευρωζώνη με το δικό της προϋπολογισμό, με ίδιους πόρους, με δυνατότητα να συνάπτει και αυτή η δάνεια, είναι μια απάντηση που απαιτεί τροποποίηση των συνθηκών. Αυτές οι ιδέες και ειδικότερα η οικονομική, δημοσιονομική και τραπεζική ένωση που θα είναι επακόλουθον τους, θα ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Μπορεί να φαίνεται απλό να εισηγούμε τροποποίηση των συνθηκών, όμως αυτές οι ιδέες δεν είναι εφικτές και εφαρμόσιμες. Το αντίθετο, οι πολίτες μας είναι πλέον οργισμένοι, κουρασμένοι, απογοητευμένοι και διχασμένοι σε ό,τι αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν παραδείγματος χάρη στο παρόν στάδιο οι πολίτες του Νότου νιώθουν δυσφορία για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τη μη αλληλέγγυα και άδικη στάση του Βορρά, και παράλληλα όταν οι πολίτες του Βορρά απορρίπτουν τις οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώντας ότι συνεισφέρουν υπέρ του δέοντος προς τη βοήθεια του Νότου, τότε δεν υπάρχει χώρος για συζήτηση, για ενότητα και περαιτέρω ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες μας δεν νοιάζονται για συνθήκες. Δεν τους ενδιαφέρει, γιατί λόγω της απογοήτευσης και της δυσφορίας τους έχουν αποστασιοποιηθεί και έχουν θέσει άλλες, πιο άμεσες προτεραιότητες. Τώρα νοιάζονται μόνο για το άμεσο μέλλον τους, για την εξασφάλιση της εργοδότησης τους, των πόρων που θα μπορούν να συντηρήσουν την οικογένεια τους. Ακόμα και αν οι ηγέτες των κρατών μελών συμφωνήσουν σε μια τροποποίηση των συνθηκών, αυτή με κάθε βεβαιότητα θα απορριφθεί από τους πολίτες λόγω της αυξημένης απαξίωσης τους σε οτιδήποτε ευρωπαϊκό, όπως, αν θυμάστε, το Σύνταγμα της Ευρώπης απορρίφθηκε κάτω από πολύ πιο καλύτερες συνθήκες και εποχές. Άρα, αφού οι συνθήκες δεν μπορούν να αλλάξουν στο παρόν στάδιο, για περισσότερους από ένα λόγους, και δεδομένων των επικίνδυνων φυγόκεντρων δυνάμεων, οι επιλογές μας είναι δύο. Είτε μένουμε αδρανείς και παρακολουθούμε τη σταδιακή, αλλά σίγουρη υποβάθμιση και αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν αμυγός χώρο ελευθέρων συναλλαγών, με υπερισχύον των εθνικών συμφέρων και όπου δεν θα έχουν εφαρμογή πλέον οι αρχές της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε προωθούμε, σε αρχικό στάδιο τουλάχιστον, την περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσω των υφισταμένων τρόπων και συνθηκών. Υπάρχουν πολλές δράσεις με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσεγγίσει τον πολίτη της και να τον κάνει να ξαναπιστέψει στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον είναι η προώθηση του κοινωνικού προσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για την καταπολέμηση της ανεργίας, είτε για τη στήριξη άλλων ασθενών ομάδων, είτε για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της εκπαίδευσης, που θα είναι ενέργειες που μπορούν να έχουν άμεση επίπτωση πάνω στη ζωή του απλού πολίτη. Αλλά να φανεί στον πολίτη ότι αυτές οι πολιτικές είναι οι πολιτικές της Ένωσης, όχι του κράτους μέλους. Μέχρι σήμερα λέμε, ξέρετε, η κοινωνική πολιτική είναι του κράτους μέλους. Και όλα τα προβλήματα τα κοινωνικά έχουν σαν συνέπεια τις οικονομικές αποφάσεις που δεν είναι του κράτους μέλους. Αν μιλούμε για εγγύηση της εργοδότησης, για παράδειγμα, ή δια της μαθητείας και άλλους τρόπους απασχόλησης των νέων κάτω των 25 χρόνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μεριμνήσει αυτό να γίνει πραγματικότητα και να το νιώσει ο κάθε νέος της νέας γενιάς μέσα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορεί. Ξέρετε, τα κράτη-μέλη που έχουν τη μεγάλη ανεργία είναι αυτά που έχουν τις οικονομικές δυσκολίες.
Και είναι αυτά που υπόκεινται στη δημοσιονομική πειθαρχία. Άρα για να γίνει αυτό πραγματικότητα, που ελήφθηκε σαν ελιτίστικη απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να μεριμνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Επισημαίνω πως είναι σημαντική όχι μόνο η λήψη αποφάσεων για μια κοινωνική Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει άμεση επίδραση στις ζωές των πολιτών της, αλλά και λήψη και επιτήρηση των τέτοιων αποφάσεων ώστε να βεβαιώνεται η επαρκής υλοποίησή τους. Να γίνεται με τέτοιον τρόπο δηλαδή η απόφαση που να φτάνει στον πολίτη και όχι να παραμένει στα ελιτιστικά επίπεδα της ευχής. Με αυτόν τον τρόπο, αν ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινήσει να πιστεύει και πάλι στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές της είναι ουσιώδεις και υποφελείς για τον ίδιο, τότε θα έρθει η ώρα να τολμήσουμε να θέσουμε μπροστά του και άλλα θέματα όπως η στήριξη του σε ενέργειες για τροποποίηση των συνθήκων. Κανέναν κράτος μέλος δεν θα βγει κερδισμένον από την περαιτέρω διαίρεση μας, από την περαιτέρω αντιπαλότητα. Αυτό ισχύει τόσο για τα ισχυρά κράτη-μέλη, όσο και τα μικρά και αδύνατα κράτη-μέλη, για τον Βορρά και τον Νότο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον ποτέ άλλοτε, πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες της. Για μένα η νέα Ευρώπη πρέπει να είναι η Ευρώπη που άμεσα θα πρέπει να στραφεί στους πολίτες και στον αποτελεσματικό χειρισμό των προβλημάτων τους. Αυτό συμπαθίζει πλήρως με τις αξίες και τις αρχές που οραματίστηκαν οι πατέρες της Ένωσης στις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60 και είναι η δουλειά και η υποχρέωση όλων μας να το υλοποιήσουμε. Εν τέλει, είναι οι πολίτες μας που θα καθορίσουν στο πού θα κινηθεί μελλοντικά η Ευρώπη. Είτε ενωμένη εν τη ισχύ της, είτε περαιτέρω διαιρωμένη και αποδυναμωμένη. Θα πω μια φράση στα αγγλικά, γιατί ταιριάζουν οι λέξεις. Έχουμε την επιλογή European Integration ή European Disintegration. Ευχαριστώ.